Καλησπέρα, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing από κάποια σύρματα ακουστικά τα οποία ήρθανε. Τα συγκεκριμένα δεν τα είχα ζητήσει. Τα συγκεκριμένα είχα κάνει μια παραγγελία από το GearBest και συζητούσα με τους αντιπροσώπους που έχουν στην Ελλάδα και μου τα έβαλαν μέσα στην παραγγελία για να τα δείξω. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να ζωγαράσω με τα ακουστικά, αλλά δεν ήξερα πια να το διαλέξω. Είχε προτείνει ο φίλος Σωτήρης, unboxing specialist, ένα ζευγάρι, αλλά τελικά δεν κατάφερα να τα αγοράσω εκείνα. Και πώς βόλεψε τώρα και μου έστειλαν αυτά για δοκιμή. Είναι τα Macau TAF60 Wireless Earphones. Τα χαρακτηριστικά τους έχουν διάμετρο 2 χιλιοστών, 14 γραμμάρια, 560 χιλιοστά, 3 button είναι το line control τους. Το καλώδιο του, οι drivers μέσα που έχουν είναι στα 12 χιλιοστά, 16 ohm αντίσταση. Sensitivity 95 dB, από ό,τι βλέπω δεν είναι πάρα πολύ δυνατά. Frequency range είναι στα 20 Hz έως 20 kHz, όσο ακούει το ανθρώπινο αυτή. Το μικρόφωνο του στα μείον 42 dB, 170 ώρες stand-by και 1,5 ώρα κάνουν για να φορτίσουν. Για να, από το κινητό, από ό,τι βλέπω, μπορούν να είναι μέχρι 10 μέτρα μακριά, συνδέεται με Bluetooth όπως καταλαβαίνετε. Και είναι waterproof, που σημαίνει ότι στο γυμναστήριο μπορείς να τα φοράς και να μην έχεις πρόβλημα να χαλάσουν από τον υδρότα ή αν θα πέσει κάποιο, να πέσει νερό επάνω. Βέβαια, δεν το φορέσεις, θα κάνεις βουτιά στη θάλασσα. Αλλά είναι κάτι το οποίο το ήθελα κυρίως και είναι χρήσιμο για το γυμναστήριο, φαντάζομαι. Είναι Hi-Fi, CSR βλέπω εδώ πάνω και IPX5. Μαύρο είναι και ας ανοίξουμε το κουτί να το δείτε, να το δω κι εγώ. Έχει ένα μαλακό μαξιλαράκι, η αλήθεια είναι ότι το μυρίζω, γιατί μυρίζει σαν βερνίκι από παπούτσια, αυτά εδώ είναι. Τα ακουστικά είναι πάνω σε ένα foam, σε ένα Rolex. Να ζητήσω συγγνώμη εξ αρχής αν ακούτε παράσιτα, έχω από δίπλα το ηχείο από το κατάστημα που ήρθα να πιω καφέ, είπα να αλλάξω το σκηνικό. Είχα δει και σε ένα προηγούμενο unboxing που έκανα, τα έκανα και τα δύο μαζί. Οπότε ίσως να ακούτε και υπόκρουση από πίσω. Εντάξει, με συγχωρείτε γι' αυτό και γράφω και από το κινητό για να είναι πιο καθαρός ο ήχος. Τα Macau είναι αυτά εδώ πέρα, αλλά πριν να δούμε τα ακουστικά, ας δούμε τι έχουν μέσα το κουτί που τα συνοδεύει. Σίγουρα φαντάζομαι ένα καλάδιο για να τα φορτίζουμε. Λοιπόν, αρκετά πραγματάκια βλέπω μέσα. Ας ξεκινήσουμε από το πιο μικρό. Το πιο μικρό είναι αυτό εδώ. Φαντάζομαι ότι θα είναι ανταλλακτικά για τα earbuds. Συνήθως τα βάζουν σε τέτοια σακουλάκια μέσα και συνοδεύουν. Ναι, είναι ανταλλακτικά, να σας το δείξω. Έχει 4 τον αριθμό και είναι αυτά εδώ. Από ό,τι βλέπω έχει για διάφορους τύπους αυτιών, μικρά, μεγάλα και μεσαία. Πρέπει να φοράει τα μεσαία αυτό. Έπειτα, ας το ξαναβάλω στο κουτί του να μην τα χάσω. Έχει το micro USB σε USB charging cable για να φορτίζει. Έχει το manual, το οποίο είναι χρήσιμα σε κάτι διακουστικά. Σας λέει πώς να τα φορτίσετε και πώς να τα συνδέσετε, ειδικά για το pairing και πώς θα το κάνετε. Νομίζω πιάνει μέχρι 2 συσκευές, που σημαίνει ότι μπορείτε να το βάλετε σε 2 κινητά και να διαλέξετε ποιο κινητό θέλει να συνδεθεί και πώς μπαίνουν και μέσα τα αυτιά. Και έχει και κάτι άλλο το οποίο μου άρεσε τώρα που το βλέπω. Έχει ένα τσαντάκι, δερματίνι είναι, ψευτοδερματίνι. Αρκετά όμορφο φαίνεται πάντως, έχει αρκετά ωραίες λεπτομέρειες. Στο οποίο μπαίνουν μέσα τα ακουστικά για να μην τα χάσετε. Αυτά έχει και πάμε να περάσουμε στα ακουστικά. Είναι αρκετά ελαφριά σας είπα. Αυτά εδώ είναι τα ακουστικά. Έχουν αρκετά ωραίο σχεδιασμό, αν τα δείτε και στην κάμερα έχουν. Μ' αρέσει γιατί είναι μαύρα, μαύρο matte glossy και έχει με ασημή χρώμα, το οποίο στο φως φαίνεται σαν χρυσό. Βασικά χρυσοφέρνει λίγο το Macau εδώ πέρα. Το δεξί και το αριστερό έχει υφασμάτινο καλώδιο με υφασμάτινο brand από πάνω, ώστε να μην χαλάει, να μην σκίζεται, το οποίο του δίνει μια ιδιαίτερη αντοχή. Και έχουμε και τα control, τα volume up και volume down και το μικρόφωνο από την πίσω πλευρά. Οπότε από την πίσω πλευρά έχουμε το μικρόφωνο και από μπροστά έχουμε volume up και volume down. Αρκετά όμορφο φαίνονται. Μισό λεπτάκι, τώρα πρέπει να βγάλω αυτά. Ελπίζω να με ακούτε.
φέρω και το μικρόφωνο για να ακούγομαι. Η αλήθεια είναι ότι απομονώνουν αρκετά, όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετά τον εξωτερικό θόρυβο, τουλάχιστον από μια πρώτη επαφή. Πρέπει να δω να τα συνδέσω, ελπίζω να έχουν λίγο μπαταρία. Αυτό εδώ είναι το άσος, το έχετε δει. Έχω βάλει και μια όμορφη θήκη από πίσω, η οποία μου άρεσε. Ας δούμε τώρα πώς ανοίγουν τα ακουστικά. Συνήθως για κάτι τέτοια όμορφα χρήσιμο είναι το manual πάντα, και είναι αγγλικό, κινέζικο. Power on, long press the multifunction button, που σημαίνει ότι πρέπει να πιέσεις το αυτό εδώ, το multifunction button του. Βασικά έχει τρία button, ένα κεντρικό και το συν και πλην, οπότε για τρία δευτερόλεπτα, ένα, δύο, τρία. Φαντάζομαι ότι ενεργοποιήθηκε. Επίσης έχει εδώ πέρα υποδοχή, δεν σας έδειξα, για να συνδέουμε το USB καλώδιο. Μετά, LED Indicator Status. Πού είναι το LED Indicator Status? Κάπου θα έπρεπε να έχει ένα LED. Να δω καταρχήν αν μπορούμε να το εντοπίσει το κινητό. Λοιπόν, επειδή μάλλον δεν έχουν μπαταρία τα ακουστικά, και γιατί θέλω να σας κάνω μια καλή κριτική τώρα, έτσι στα πρόχειρα και στα γρήγορα μάλλον δεν θα προλάβω να το κάνω και δεν θέλω να το κάνω τόσο πρόχειρα. Είδαμε τα ακουστικά, τουλάχιστον εμφανισιακά είναι πάρα πολύ ωραία, μπαίνουν ωραία στα αυτιά. Θα το κόψω, θα τα φορτίσω και θα το δοκιμάσω και θα γυρίσουμε λογικά στο σπίτι να σας πω με τη χρήση λίγο πώς μου φαίνονται και αν απομονώνουν καλά το περιβάλλον. Κάτι που πρόσεξα είναι ότι τώρα καθώς το έβγαλα, αυτό εδώ πέρα ξέβαψε λίγο, άρα το χρώμα του δεν είναι και τόσο καλό, ξεβάφει. Η αλήθεια είναι ότι η τιμή του είναι αρκετά μικρή, 11-12 ευρώ. Εντάξει, αλλά και πάλι, ενώ είναι πολύ όμορφο το μαύρο χρώμα, φαίνεται ότι η μπογιά του δεν έκατσε καλά. Αλλά θέλω να δω κυρίως τον ήχο. Οι μπογιές δεν με νοιάζουν και πόσο κρατάνε τόσο σε αυτό, αλλά αν κάνει καλή απομόνωση και ο ήχος του είναι καλός. Οπότε, αν με επιτρέπετε να τα δοκιμάσω με την ησυχία μου, να τα φορτίσω, να τα δοκιμάσω και να τα αξιολογήσω σύμφωνα με τη χρήση μου. Οπότε, εσείς μείνετε εδώ, συνεχίζετε το βίντεο στο γραφείο. Λοιπόν, παιδιά, εν συντομία, τα δοκίμασα σχεδόν όλο το απόγευμα στο σπίτι, τα φόρεσα. Είχα στην αρχή ένα θέμα. Το θέμα που είχα στην αρχή, ενώ τα έβαζα, τελικά το φωτάκι που δείχνει το μπλε που αναβοσβήνει για να κάνει το pairing είναι κάτω από το USB βίσμο που έγινε να τα φορτίζεις. Λοιπόν, συνδέθηκαν κατευθείαν, τα εντόπισε, δεν είχα κανένα θέμα σε αυτό. Στην αρχή έβαλα να ακούσω μουσική και διαπίστωσα ότι καθώς τα φορούσα, ενώ στις κλήσεις δούλευαν υπεροχά, δηλαδή ο ήχος τους ήταν ικανοποιητικός, το μικρόφωνο τους ήταν ok, μια χαρά, στη μουσική δεν ακουγότανε. Τι έκανα, πάτησα μία φορά το κουμπί παρατεταμένα που συνδέθηκε και ενώ είχα το music player στο κινητό ανοιχτό, ξαναπατά, ενεργοποιείται και αυτόματα συνδέθηκε, οπότε ενώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν, είχε θέμα, τελικά ήταν, δούλεψε μια χαρά, συνδέθηκε. Έβαλα να ακούσω διάφορα τραγούδια από όλη την γκάμα που είχα στο κινητό μου. Είναι μια χαρά. Γενικά έχουν πάρα πολύ καλό μπάσο. Η αλήθεια είναι ότι η τιμή τους είναι αρκετά χαμηλή. Νομίζω ότι κυμαίνονται από 11 έως 14 ευρώ, κάπου εκεί πέρα πρέπει να παίζουν. Μπορώ να πω ότι για τόσο φθηνά ακουστικά ο ήχος τους είναι αρκετά πλούσιος. Όταν παίζει μουσική, σε απομονώνει από το περιβάλλον, δεν σε ενοχλεί τίποτα. Δηλαδή στο γυμναστήριο μπορείς να τα φοράς και να μην σε ενοχλεί τίποτα. Επίσης είδα ότι είναι σχετικά εύκολα να μπουν στα αυτιά, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τα περάσεις από πίσω και μπαίνουν απευθείας, απομονώνουν εξ αρχής, σας είπα καλά, αν παίζει και η μουσική είναι ακόμα καλύτερα. Αυτό που με προβλημάτισε είναι ότι δείτε λίγο εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι σχετικά, επειδή έχω μεγάλο λαιμό, δεν είναι, γενικά πιάνει σχεδόν όλο το λαιμό μου, οπότε πάει μέχρι εδώ. Το θέμα είναι ότι καλός ή κακός όμως, μπορεί και ακούγεται κανονικά και το μικρόφωνο και στις κλήσεις και όλα, οπότε δεν έχει κανένα θέμα απολύτως, είναι καλά. Για μένα που δεν πιάνουν και χώρο, είναι αρκετά ικανοποιητικά. Κουνώντας το κεφάλι δεν κινδυνεύουν να πέσουν, βέβαια θέλει να τα φτιάχνεις λίγο αναδιαστήματα αν ξελασκάρουν.
δεν τα αισθάνεσαι, δεν είναι βαριά ακουστικά, είναι πολύ ελαφριά. Το καλώδιο τους δεν σε εμποδίζει, ξεχνάς ότι το φοράς. Και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι τουλάχιστον για γυμναστήριο που τα ήθελα εγώ είναι καλή λύση. Σε έντονο τέτοιο δεν μετακινούνται από τα αυτιά τόσο, δεν βγαίνουν. Οπότε εφόσον είναι και αδιάβροχα δεν θα έχω κανένα θέμα, γιατί έχω χάσει ακουστικά από τον υδρότα στο γυμναστήριο, γιατί ο υδρότας έχει την τάση να τα διαβρώνει μέσα τα κυκλωματάκια τους. Οπότε στο διατάφτα για τα λεφτά τους δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο καλά. Δεν έχω δοκιμάσει πιο ακριβά. Τα πιο ακριβά που είχα δοκιμάσει ήταν τα headset που σας είχα δείξει, τα Bluedio, τα TAF 3 Plus, τα οποία είναι τρομερά, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι πολύ βαριά και δεν μπορείς τώρα το καλοκαίρι στη γυμναστήριο να πας με αυτά. Αυτά όμως είναι μια χαρά και στις κλήσεις είχαν πολύ καλό, ακούς πλούσια τον ήχο, έχει καλό μπάσο στα τραγούδια, ό,τι τραγούδι δοκίμασα το έπαιξε όμορφα, δεν είχε σπασίματα, δεν είχε κρασαρίσματα και ο ήχος τους ήταν αρκετά δυνατός, δηλαδή στο 70% που το είχα εγώ ήταν υπερβολικά δυνατό, δηλαδή όταν το τερμάτισε στο 100% ήταν πραγματικά λες ok, δεν περίμενα ότι θα έχουν τόσο δυνατό ήχο. Νομίζω ότι για τα λεφτά τους αξίζει να το δοκιμάσει κάποιος. Εμένα μου τα έστειλα μαζί με μια παραγγελία που έκανα, σας το είχα δείξει τότε το unboxing για να τα δοκιμάσω. Οπότε τσεκάρετε τα, θα έχω στην περιγραφή το link. Και για τα λεφτά τους είναι ένα πάρα πολύ καλό Bluetooth headset και για κλήσεις και για κινητό. Επίσης διαπίστωσα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε τόσο. Λέει ότι αν πατήσεις παρατεταμένα το συν ή το πλήν, έχει τρία κουμπιά. Αν πατήσεις το συν ή το πλήν για δύο δευτερόλεπτα, πάει μπρος ή πίσω, κάνει skip τραγούδι. Κάτι το οποίο εμένα δεν με βόλεψε στην αλήθεια, γιατί πολλές φορές το έπιανε σαν αυξομοίωση του ήχου. Οπότε το skip δεν είναι τόσο εύκολο και άνετο. Εντάξει, μπορείς να το κουμπίσεις εδώ, δεν είναι κάτι που να μην μπορείς να το πιάσεις, να το φτιάξεις. Απλά θέλει κόλπο. Θα το βρω το κόλπο του, ελπίζω, αλλά για αρχή ήταν λίγο μπελαλίδικο. Αλλά στο διατάφτα νομίζω ότι είναι αρκετά καλά. Επειδή έχω φάει το κινητό, έχει φάει άπειρες τούμπες, κυρίως στο διάδρομο και στο ελλειπτικό, νομίζω ότι με αυτά τουλάχιστον θα ψηλωσωθώ. Κώστας, check tech now. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας, παιδιά!